το πούσου κούπου μας πέρασε, ενώ ξεπεράσαμε τους 19.000 νεκρούς, το θυμάστε? Όχι, πώς να το θυμάστε? Κεντρικό θέμα στα ΜΜΕ ήταν το επεισόδιο με τους αυτόκλητους, έλα Παναγία μου, προστάτες του συντάγματος, όπως αυτό αποκαλούνται, και την επιχείρηση χειροπέδεσης του διευθυντή του σχολείου. Δεν ασχολούμαι το θέμα, μη βιάζεστε. Αυτό μας έλειπε. Αφού άλλωστε ασχολήθηκαν κοντζαμάν ΜΜΕ και μάλιστα κατά κόρον, μονοθεματικά, τη μέρα που οι νεκροί ξεπερνούσαν τις 19.000. Αλλά δεν μας εμποδίζει το θέμα να το σχολιάσουμε με μια άλλη προσέγγιση. Είναι περίεργο που κανένας μα κανένας δεν ασχολήθηκε με τον άνθρωπο που τράβηξε όλη αυτή την ύλα. Και δεν λέμε να του πάρει συνέντευξη, το κάναν σήμερα το πρωί με τρεις μέρες καθυστέρηση. Ο άνθρωπος ήταν σε θέση μετά από ένα τέτοιο σοκ να βγει να μιλήσει? Σήμερα λίγο ήρεμος, πάλι με σοκ. Άλλο όμως αυτό και άλλο να ασχοληθούν τα μέσα μαζί του, να δείξουν ενδιαφέρον, να σχολιάσουν την κατάστασή του κλπ. Το μόνο που τους ενδιέφερε είναι η αυτόκλητη καταδρομής, τρομάρα τους αντιεμβολιαστές, το παρελθόν τους, η προέλευσή τους, είσαι εξ αυτών, είναι και με τα χρυσάβουλα, άσε δε την έκταση που δόθηκε, ούτε πληρωμένη διαφήμιση να ήταν. Πώς λοιπόν ερμηνεύσει κανείς όλη αυτή τη συστηματική προβολή και δημοσιότητα που παίρνουν οι ενέργειες και οι απόψεις ακραίων περιφερειακών ομάδων επικίνδυνων, με τις οποίες επιχειρείται να ταυτιστεί κάθε αμφισβήτηση στο κυρίαρχο αφήγημα περί δήθεν επιτυχούς διαχείρισης πανδημίας? Και λες και ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, από σήμερα λήξανε τα πιστοποιητικά, Όσοι είστε διπλάνο των 60, μόνο με τρίτο, αλλιώς είστε ανεμβολίαστοι. Ως την αποκλειστική και μοναδική απάντηση στα δεινά που συσσωρεύει καθημερινά η πανδημία, επειδή έχει αφαιθεί ανεξέλεγκτη διασπορά, αφού δεν υπάρχουν μέτρα δημόσιας υγείας. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Αναρωτιόμαστε λοιπόν σε τι εξυπηρετεί το να δίνεται συνεχώς βήμα σε περιθωριακές ομάδες που αντιστρατεύονται την κοινή λογική και να προβάλλονται ενέργειες που με ακραίες και αντικοινωνικές συμπεριφορές προωθούν, και ταυτόχρονα πώς στοχοποιείται κάθε αντίθετη άποψη και ταυτίζεται με ένα προκάτ, λέμε εμείς, κίνημα αρνητών της λογικής. Μήπως όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια κάποιου υποτιθέμενου δημόσιου διαλόγου που ουδέποτε και ουδόλως έγινε είτε σε επιστημονικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο? Είτε αποκλείοντας την επιστημονική κοινότητα με την μονοκρατορία μίας μειοψηφίας αυτόχρηστων ειδικών χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία και με το μονοπόλιο της πρόσβασης στα όποια και ό,τι λογής πρωτογενή στοιχεία διαθέτουν τα επιτελεία διαχείρισης? Μήπως όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια της ελεύθερης έκφρασης γνωμών και απόψεων που όσες από αυτές δεν λογοκρίνονται έχουν φημωθεί κατάλληλα προπολού είτε από τη μονοκρατορία των κεντρικών ΜΜΕ είτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα ανώνυμα που έχουν λειτουργήσει όχι ως βαλβίδα εκτόνωσης αλλά ως παγίδα? Προφανώς και όχι, λέμε εμείς, όλα αυτά δεν γίνονται για αυτούς τους λόγους, απλώς οι λόγοι αυτοί λειτουργούν ως πρόσχημα. Επειδή δεν επαρκεί η μεθοδολογία της στοχοποίησης και η προσφυγή στο χιλιοποιημένο επιχείρημα περί ατομικής ευθύνης που αθροιζόμενο, πολλαπλασιαζόμενο, χρησιμοποιείται ως αντικατάστατο της απούσης συλλογικής ευθύνης από την πλευρά της πολιτείας. Επειδή είναι εμφανές το έλλειμμα ενεργειών που υπήρξε σε όλες τις φάσεις πανδημίας και επειδή καλό είναι να υπάρχει ένας αντίπαλος εύκολος, χειραγωγήσιμος και κραυγαλαί αντίθετος με την κοινή λογική που με τα κακότεχνα και χονδροειδή ιδεολειπτικά ανουσιουργήματά του που λειτουργούν ως επιχειρήματα να μπορεί να επισύρει την εύλογη αγανάκτηση και αποστασιοποίηση κάθε λογικά σκεπτόμενου πολίτη. Επειδή αυτός λοιπόν ο τεχνιέντος φουσκωμένος χώρος είναι αφενός πολύ εύκολο να διαστέλλεται κατά το δοκούν και κατά περίπτωση και αφετέρου σε συνδυασμό με το πρόσφορο έδαφος που δημιουργείται από τους φορείς που ελέγχουν τη δημοσιότητα να μπορεί να ενσωματώνει μέχρι και να εκπροσωπεί το βασικό αντίπαλο που δεν είναι άλλος από τη φωνή της λογικής έρευνας και της αμφισβήτησης. Με τον τρόπο αυτό κάθε υγιή σκέψη, επιφύλαξη, αμφισβήτηση και κριτική αφού πρώτα στοχοποιηθεί παραμορφώνεται στα επικοινωνιακά μηχανουργία και υφίσταται την κατάλληλη επεξεργασία προκειμένου να εξέλθει ως υποπροϊόν κακόγουστης και κραυγαλαίας υποκουλτούρας και τελικά να πλασαριστεί ως μια εκδοχή των παραλυρηματικών περιθωριακών απόψεων των κάθε λογής αρνητών.
Μετά τη στοχοποίηση, την αλλίωση, την παραμόρφωση και τέλος την ταύτιση, έπεται ο διαχωρισμός προκειμένου να ευοδοθεί η σύγκρουση και η αντιπαλότητα ανάμεσα σε δύο τεχνικά ανεδειχθέντα κοινωνικά σύνολα, αφού τα υποσύνολά τους έχουν προηγουμένως ισοπεδωθεί, τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους. Το πρόσφατο συμβάν λοιπόν στην Ημαθία, το οποίο σχολιάζουμε, αποτελεί την καλύτερη επιβεβαίωση των όσων έχουμε υποστηρίξει εδώ και πολλούς μήνες νωρίς, σχετικά με τη βασική αυτή πολιτική του κοινωνικού διχασμού που πλασάρεται ως δίθεν περιστασιακή ειδικής φύσης κοινωνική κατηγοριοποίηση. Άμα δεν τους θες όλους αυτούς τους τραβηγμένους ακραίους και περιθωριακούς, έχεις τελειώσει στο πιτς φυτίλι. Άμα θες να τους συντηρείς, τους βγάζεις φόρα, παρτίδα και φωτό, απροπό με όπλα. Αυτό πέρασε έτσι, στον ντούκου. Η μαγική κόνα ισούται με αυτό που λένε «Πού είναι ο λύκος με την προβιά, που κάνει το πρόβατο και πού είναι το πρόβατο» ή καλύτερα αυτό που ισχύει σήμερα. Ο λύκος χωρίς την προβιά σε ένα κοπάδι από αόματα, μυοπικά, κυκλόπια και άλλα οφθαλμομεταλλαγμένα πρόβατα. Αν το καλοσκεφτείτε, ο διχασμός δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια με αφορμή την πανδημία, έτσι ώστε να εξελιχθεί σε σύγκρουση κοινωνικών ομάδων. Έχει μακρύ ιστορικό στη σύγχρονη κοινωνία των τελευταίων 3 δεκαετιών, ας πανηγυρίζουμε για εκλεγμένους αρχηγούς, που πέρασε διαδοχικά μέσα από διάφορες φάσεις μπροστά στο μάτι ανύποπτων, καλοπερασάκηδων, καθώς πρέπει πολιτών, αυτό που άλλοι λένε νοικοκυρέων. Το βασικό μυστικό ήταν αδρανοποίηση, εκμαυλισμός, περιθωριοποίηση, εκφυλισμός, ακόμη και των κινητοποιήσεων. Εφησυχασμός και εκφυλισμός συνδυασμένος με πλαστή ευμάρεια, καλλιεργώντας την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν διαφορές, ούτε καν ταξικές, και οι όποιες ανισότητες υπάρχουν ακόμη μπορούν να εξαλειφθούν χάρη στις ατομικές προσπάθειες, τις ικανότητες του καθενός από εμάς, τη σκληρή δουλειά, το πείσμα, το όραμα και τις φιλοδοξίες, αφού δήθεν έχουμε όλη τη δυνατότητα να πάμε μπροστά και να πετύχουμε, αρκεί να θελήσουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν, το έτσι και αλλιώς παντού και πάντοτε διαθέσιμο. Τα παιδιά μας φύγαν έξω. Άρα το μέλλον είναι η κοινωνική ειρήνη, σε τέτοιο περιβάλλον θα πάμε μπροστά, και όχι η ανισότητα να μπορεί να γεφυρωθεί μέσα από κοινωνικές διεκδικήσεις και πάλι. Φτωχοί, κατετραγμένοι και δυστυχισμένοι υπάρχουν μόνο και μόνο επειδή οι ίδιοι το θέλουν. Εάν δεν το θέλαν, αυτό είναι το αφήγημα, ή αν φροντίζαν οι ίδιοι, θα μπορούσαν να είναι και εκείνοι, αν όχι πάμπλουτοι, ευκατάστατοι. Είναι η ευσεδώς ποθούσα κοινωνία της ευημερίας. Στη συνέχεια, σε αυτή την εκολαπτώμενη κοινωνία της ειρήνης και της άνεσης, εμφανίστηκε και ο δικαιωματισμός και όποια άλλα ιδεολογικά πριόνια, ώστε να κατακαιρματίσουμε την κοινωνία σε κοινωνικές φέτες για να ψηθεί καλύτερα το τόστ. Κάπως έτσι φτάσαμε στο περίφημο «οι θεσμοί που αποτελούν de facto πυλώνες του συστήματος και εργαλεία της εξουσίας του, αντί να δημιουργηθούν σε νέα πρότυπα, παραμένουν και δικαιώνονται και υπερασπίζουν από αυτούς που όφυλαν να τα συντρίψουν, που αντί να κυνηγάνε αυτούς που εμφανίζονται ως αντίπαλοι του, κυνηγάνε την ουρά τους». Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, είμαστε μια πολιτικά ορθώς αυταπατούμενη κοινωνία. Είμαστε στην εποχή που οριάζουν τα selfies. Ναι ή όχι. Ζούμε λοιπόν υπέροχες μέρες, με άλλα λόγια θεραπείες σε κατάλληλα θεραπευτικά σχήματα, για να αντέξουμε προκειμένου να δοκιμαστούν και να συνεχίζουν να δοκιμάζονται οι αντοχές μας, έτσι ώστε κάποια στιγμή να φτιαχτεί μια νέα καλύτερη κοινωνία που θα είναι λιγότερος καθόλου απειλητική και επικίνδυνη για το όποιο σύστημα. Είναι αυτό που λέγαμε προχθές, παιδιά, η ελαττηριακή κοινωνία των αλλεπάλληλων διαδοχικών κρίσεων, η κοινωνία της αντοχής, η κοινωνία της ανθεκτικότητας. Με άλλα λόγια, μια κοινωνία ρεζίλη, όσο αντέξουμε.